Μίκης Θεοδωράκης. Άξιος εστί. Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός συνθέτει την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Στη σειρά ντοκουμέντα με τον Γιώργο Μαλούχο. Σε ένα έργο σταθμό όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς μουσικής και πολιτικής φιλολογίας θα σταθούμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα. Στο Κάντο Γενεράλ. Δύσκολα μπορεί, αγαπητοί ακροατές, να περιγράψει κάποιος τη σημασία, το εύρος, την ποιητική, τη μουσική, αλλά και την πολιτική αξία του Κάντο Γενεράλ. Το ρόλο που διαδραμάτισε σε μια παγκόσμια πορεία προς την ελευθερία. Το κορυφαίο έργο του Παμπλο Νερούντα έγινε στα χέρια του Μίκη Θεοδωράκη ένα καταμάχητο όπλο ελευθερίας και πολιτισμού. Θα προσεγγίσουμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Μίκη Θεοδωράκη τη γέννηση και την πορεία αυτού του συγκλονιστικού έργου, μέσα από τη σχέση του με την ποίηση του μεγάλου Παμπλο Νερούντα, μέσα από τη σχέση του με τον Φιντελ Κάστρο, με όλη τη Λατινική Αμερική, με το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα. Το 72, το λέω αυτό γιατί έχει σημασία, γίνεται η αλλαγή στη Χιλή και πρεσβευτής είναι ο Παμπλο Νερούντα. Τότε λοιπόν, εκείνη την εποχή, ο Αλιέντε αποφασίζει, η κυβέρνηση, να κάνει μια επιχείρηση γνωριμίας του καθεστώτος στον ξένο κόσμο και καλεί αντιπροσωπείες από όλα τα μέρη του κόσμου να πάνε στη Χιλή να δουν τι είναι, γιατί άρχισε τότε η δυσφήμιση ότι οι σοσιαλιστές σκοτώνουν, βιώνουν, κάνουν, διώνουν κλπ. Και να πάμε να δούμε. Και με καλεί και εμένα ο Νερούντα, μου λέει αν θέλετε να πάτε. Και εγώ πήγα εγώ με τον Λαμπρία, εμείς είμαστε η μία αντιπροσωπεία του μετόπου, ας το πούμε, ναι. Κατά σύμπτωση, μετά από δύο μέρες, ήμεθα καλεσμένοι από τον Αλιέντε σε μεσημερινό γεύμα, εγώ και ο Λαμπρίας. Πάγαμε τρεις μας μόνο. Εκεί τρώγοντας ή πίνοντας μετά το κονιάκ μας, δεν ξέρω πώς του ρώτησε που πήγαμε και του είπα τη μεγάλη εντύπωση που μου έκανε ο Παμπλο Νερούντα, που το γνωρίζω κιόλας κλπ. Α, μου λέει έτσι. Και σηκώνεται λοιπόν τη βιβλιοθήκη του και παίρνει τους δύο τόμους του Κάντο Γενεράλ. Αυτός μου έδωσε τις πρώτες, τις έχω ακόμα επάνω. Τα αντίγραφα του Αλιέντε. Τα βιβλία που είχε ο Αλιέντε, ναι, στη δική του βιβλιοθήκη. Λέει, θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς του χρόνου να έρθετε εδώ να το παίξετε. Να το γράψετε, είναι παραγγελία, λέει δική μου, να το παίξουμε πρώτη φορά να γίνει στη Χιλή. Σε μία ακτή που λέγεται Cap Dagd, η οικογένειά μου έφυγε το πρωί και πήγαινε για μπάνιο και εγώ είχα το Κάντο Γενεράλ μαζί μου. Και όπως βγαίνει μια πηγή και αρχίζει να βγαίνει νερό, καθόμουν από το πρωί μέχρι να γυρίσουν το απόγευμα εκεί πέρα και άρχισα να γράψω όλο το Κάντο Γενεράλ. Και έλεγα πηγαίνετε στο καλό. Φεύγαν αυτοί και έγραφα. Ξέρεις, τώρα όλο το Κάντο Γενεράλ το έγραψα εκείνη σε μια εβδομάδα. Χωρίς εδώ μεταξύ να ξέρετε πραγματικά ισπανικά. Όχι. Και όταν πήγα στο Παρίσι και άκουσε την πρώτη πρόβα ο Νερούντα, όπου άκουσε τα 6 τραγούδια. Μετά με κάλεσε σε γεύμα και πήγα σπίτι του και εκεί πήρε το βιβλίο το πράσινο που ήταν όλα τα ποιήματα μέσα και με ένα πράσινο μολύβι είπε θα ήθελα να μου κάνεις και αυτά. Αυτά λοιπόν δεν τα άκουσε ο Νερούντα, γιατί το 73 που ήταν να τα ακούσει και είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε μαζί της την περιοδία στην Νότιο Αμερική, όπου αυτός θα πήγγειλε και εγώ θα έπαιζα και μάλιστα στην Buenos Aires ήταν το όνομά του γραμμένο. Κάναμε 7 συναυλίες περιμένοντας τον Νερούντα. Και μετά την πρώτη συναυλία μου τηλεφώνησε από τη Χιλή και μου λέει ότι είμαι άρρωστος, έχω ρευματισμούς, υποφέρω, δεν μπορώ να έρθω στον Buenos Aires. Και του λέω όλο το κοινό κάτω φώναζε Νερούντα, Νερούντα το όνομά σας. Και είσαστε απόν, λέει με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά όταν θα έρθει στο Σαντιάγο, στο στάδιο θα είμαι εκεί να απαγγείλω. Και εκεί στο στάδιο το ίδιο είναι που κόψαν τα χέρια του Οχάρα, του συνθέτη και τον εξετέλεσαν. Στο ίδιο στάδιο. Λοιπόν, μετά 20 χρόνια είχα δει και την Ματίλ, τη γυναίκα του, στην ενθρόλυση του Μιτεράν, όταν μας είχε καλέσει τον Ανδρέα Πανδρέου, τη Μελίνα και μένα και πήραμε τον καφέ μας μετά το γεύμα και εκεί ήταν πλέον μόνο, είχε καλέσει μόνο τους φίλους του προσωπικούς και έτυχαν ο Μπράντλαν, ο Πάλμε, οι ηγέτες, ξέρεις αυτοί και ο Ανδρέας φυσικά, ο Πανδρέου με τη Μελίνα και εγώ. Και εκεί ήταν και η Ματίλντε. Και χάρηκα από την είδα, την είχε βάλει στο τραπέζι, την είχε βάλει δεξιά του, είχε βάλει την Αλιέντε. Και αριστερά του είχε την Νερούντα, έξυπνος ο Μιτεράν. Κατάλαβες, στην μέρα της ενθρονήσεως είχε βάλει Αλιέντα και Νερούντα. Ήταν σύμβολο. Τα σύμβολα τα μεγάλα. Ναι. Και λέω, πολύ λυπήθηκα που ο Παμπλο δεν άκουσε
Ιδιαίτερα λέω το Βιέννελος Πάχαρος που έρχονται τα πουλιά, που είναι το αγαπημένο μου έργο και είναι μια μουσική που πρέπει να είναι σαν χιλιανέζικη. Πρέπει να του αρέσει πάρα πολύ. Λέω, αλλά το πρώτο πράγμα που θα κάνω μόλις πάω στη Χιλή όταν ελευθερωθεί, θα πάω στον τάφο του να του την παίξω τη μουσική γιατί θα την ακούσει. Mm. Λέει, θα είμαι κι εγώ μαζί σου, μου λέει. Αυτή πέθανε όμως πιο πριν και τη θάψανε στο πλάι του Νερούντα. Νερούντα. Λέω, θέλω να πάω γιατί υποσχέθηκα ότι θα παίξω τη μουσική αυτή στον τάφο του. Και έτσι έγινε μια ολόκληρη εκδρομή. Μας ακολούθησε η χιλιανέζικη τηλεόραση. Είχαμε εδώ την Χατζηιωάννου, δημοσιογράφο των νέων, τον Απέργη από την Ελευθεροτυπία και ορισμένους άλλους Έλληνες κλπ. Το λέω αυτό γιατί είναι μια σκηνή που την είδαν πολλοί, ναι. Και τώρα θα τη διηγηθώ, δεν την πιστεύει κανένας. Φαίνεται σαν ένα θαύμα. Και έτσι φτάσαμε στο σπίτι του Νερούντα. Λέγεται Isla Negra, δηλαδή νησί μαύρο. Αλλά αυτό είναι επειδή η παραλία εκεί, όλοι οι βράχοι είναι μαύροι. Είναι όμως στην παραλία. Εφησιογενές, και μπροστά είναι εφησιογενές και είναι ο Ειρηνικός. Εκεί αυτός δεν έχει ένα σπίτι. Είχε παράγκες, σαν παράγκες. Ας πούμε, είχε ένα σαλόνι και του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει αυτά τα προρέα των παλιών πλοίων, οι γοργόνες. Και ήταν κρεμασμένο σαλόνι από πάνω με αλυσίδες, διάφορες γοργόνες από διάφορα πλοία. Έβγαινε από το σπίτι και πήγαινε στην κρεβατοκάμαρά του. Ξανάβγαινε και πήγαινε στον μπαρ. Ξανά είχε σπιτάκια τα οποία δεν είναι. Έπρεπε να περάσει. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, έπρεπε να περάσει από εδώ. Ήταν, ξέρω εγώ, κάπου 200 μέτρα σπιτάκια. Περίεργο. Και το καθένα έχει το δικό του ντεκόρ. Αφού κάναμε αυτή την επίσκεψη, είχε το μέρος που είχε γράψει το Κάντο Γενεράλ, το γραφείο του. Ήταν ιστορικά μέρη. Και μας πάνε τώρα γιατί εκεί είναι μουσείο. Και οι άνθρωποι λέει μετά από αυτή την ξενάγηση πάμε. Βλέπω λοιπόν ένα εκκρίωμα και ήταν τρεις καμπάνες κρεμασμένες. Λέω, τι θέλουν αυτές οι καμπάνες, λέει, του άρεσε, λέει, του Νερούντα να ακούει τις καμπάνες με τον άνεμο του Ειρηνικού. Και αυτό του άρεσε, λέει, στη Θύελλα. Εγώ, λέω, το έργο αυτό που έχω γράψει είναι σε Λα Ματζόρε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ερωτελεστία. Για να δούμε, λέω, τι ήχο η καμπάνα έχει. Ήταν η πιο χοντρή, η πιο μεγάλη, τη χτυπάω και ήταν Λα. Χτυπάω την τρίτη και ήταν Μη, δηλαδή πέμπτη καθαρή. Τώρα, η μεσαία. Αν ήταν το φυσικό, ήταν μινόρε. Αν ήταν το διέση, ήταν ματζόρε. Δηλαδή, και είχα μεγάλο έτσι, όλοι γύρω ήταν. Μένει, λέω, τώρα θα δούμε, λέω, αν υπάρχει αυτή η μαγεία. Και με μεγάλο δέος χτυπάω τη μεσαία και ήταν το διέση. Λέω, λα ματζόρε. Είναι ο τόνος του κάτω χέρα. Του Βιέννελος Πάχαρος, το έργο αυτό. Στα 200-300 μέτρα, πάνω από το ανάχωμα, δηλαδή ήταν κάτω η πλάς και ήταν κάτω το. Και εκεί είχαν κάνει ένα τάφο. Που είχε μια προεξοχή προς τον Ειρηνικό. Και ήταν ο τάφος του Παύλου και της Ματίλη, μου λέγανε, Νερούντα. Εκεί λοιπόν πήγαν να ακροβολήσουν εκεί οι κάμερες, όλοι οι δημοσιογράφοι. Είχαμε πολλά λουλούδια και πήγαμε και τα αναποθέσαμε στον τάφο, στα δύο σώματα που ήταν εκεί, οι δύο νεκρούς. Είχαν και το Ματίλη και Παύλου εκεί, Νερούντα. Και η Ρένα είχε το μεγάλο μαγνητόφωνο και είχε μέσα το Βιέννελος Πάχαρος. Αφού λοιπόν έγινε ησυχία, πάτησε το. Το κουμπί και άρχισε να ακούγεται τη μουσική του Βιέννελος Πάχαρος. Και αρχίζει και λέει όλα είναι κίνηση πάνω στη γη, όλα είναι φτερά. Και άρχισε να περιγράφει τα πουλιά της Νότιας Αμερικής. Έχετε τώρα το ειδόνι, έχετε το κοτσίφι. Και αφού η μουσική ήταν παντού, έσμιγε με τους ήχους των κυμάτων του Ειρηνικού κλπ. Ήταν μια μαγεία. Και εκεί επάνω λοιπόν προς το τέλος που μιλάει για τα πουλιά του Περού και τα πουλιά των νησιών του Πάσχα που έρχονται από το νησιά του Πάσχα στην Ήπειρο κλπ. Ξαφνικά ακούμε ένα γδούπο και βλέπουμε ένα πολύχρωμο πουλί. Να πέφτει και να σκοτώνεται επάνω στον τάφο. Το πήρε ο Απέργης στα χέρια του και μου το δίνει. Και αυτή είναι η σκηνή που μου το δίνει και είναι φιλμ αυτό το πράγμα. Και μου λένε είναι ένα από τα πουλιά του Νερούντα. Που λέει μέσα στο Νερούντα. Και ήταν ζεστό, πεθαμένο γιατί είχε πέσει πολύ ψηλά. Και σκοτώθηκε ένα από τα πουλιά του Βιέννελος Πάχαρος, ήθηκε πέθανε πάνω στο Νερούντα. Και όλοι αυτοί είπαν ότι είναι κάτι συγκλονιστικό. Είναι κάτι από το υπερπέρα, είναι κάτι που έχουν. Όπως και αυτή η μουσική άλλωστε. Mm-hmm.
τη δεκαετία του 80 εγκαθίσαμε πάλι στο Παρίσι για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Μετά την εκλογή μου βουλευτής, πηγαινοχόμουν μάλλον, και το πρώτο πράγμα που κάνω εκεί είναι να συμπληρώσω το Canto General. Το Canto General τελικά είχα σχεδιάσει 12 μεγάλα έτσι, ποίηματα του Νερούντα, εκ των οποίων είχα εμφανίσει με τη Λαϊκή μου Ορχήστρα τα 6 μέρη. Είχα λοιπόν άλλα 6 μέρη τα οποία έπρεπε να ενορχιστρώσω, και έτσι κάθισα εκεί και δούλεψα στο Παρίσι και προσέθεσα ακόμα και το Ρέκφιεμ για τον Νερούντα. Το οποίο τους στίχους γράψει το ίδιος. Ναι, ήταν απλά. Ναι. Ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα στον Νερούντα, να τιμήσω την μνήμη του. Και έτσι το τέλος της σύνθεσης αυτού του έργου συνέπεσε με το άνοιγμα της αγοράς, ας το πούμε έτσι, στην DDR, Ανατολική Γερμανία, στην οποία ήμουν εκείνη πριν απαγορευμένος. Αλλά ως βουλευτής πλέον του ΚΚΕ έγινα δεχτός με ανοιχτή αγκαλιά. Και έτσι αποφασίστηκε η πρώτη φορά που πήγα στο Βερολίνο ως βουλευτής πλέον του ΚΚΕ και ως επιτρεπόμενος, ήταν με το Canto General το ολόκληρο. Αποφασίστηκε λοιπόν να δοθεί αυτό πανηγυρικά στο Palace de République, είναι ένα κόσμημα της Ανατολικής Γερμανίας αυτό, ένα σπίτι πολιτισμού τεράστιο που είχε κάπου 20 αίθουσες συναυλιών μέσα. Τότε γράφτηκε σε δίσκο της Ανατολικής Γερμανίας και γίνεται και ένα καταπληκτικό βίντεο. Και έτσι λοιπόν, αφού είχαμε αυτό το έργο, το στείλαμε στην Κούβα. Εκεί 3-4 χοροδίες της πόλης της Χαβάνας και από άλλες πόλεις ενώθηκαν και με κάλεσαν να πάω να τα διευθύνω εκεί. Και παράλληλα να κάνω και μία λαϊκές συναυλίες, δύο συναυλίες θα έκανα. Μία με το Canto General με Κουβανέζους και μία άλλη με Έλληνες. Και έτσι πήγα στην Κούβα πλέον και ως βουλευτής του ΚΚΕ, αποκατεστημένος σε αυτές τις χώρες, και θυμάμαι ότι ο Κάστρο, όταν συναντηθήκαμε, μου είπε ότι δεν είχαμε δίκιο ούτε εγώ ούτε εσύ, διότι κακώς χτυπήσαμε τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση αυτή τη στιγμή μας στηρίζει για τέτοια αδερφική βοήθειά της, ώστε εάν λέει είναι τόσο πολλά τα πετρελαιοφόρα που έρχονται στην Κούβα που μπορεί να πας περπατώντας στη Σοβιετική Ένωση, λέει από εδώ. Αλλά το γεγονός ότι ήμουν προσκαλεσμένος προσωπικά του Κάστρο, ο οποίος ήταν συνέχεια μαζί μου, ήταν κάπου 25 μέρες, ένα μήνα, ζήσαμε τον Κάστρο μαζί. Μου δώσαν ένα σπίτι έξω από τη Λαβάνα, όπου ήταν όλη η οικογένειά μου μέσα, και εκεί στα γενέθλιά μου 29 Ιουλίου. Και εκεί ήρθε ο Κάστρο μαζί με ορισμένους άλλους ηγέτες και καθίσαμε μέχρι το πρωί. Την ημέρα των γενεθλίων μου ήταν η μεγάλη συναυλία στην Αβάνα, που αποφασίσαμε ότι κάναμε σε μια πλατεία πολύ κλειστή, έτσι ισπανικού τετράγωνου, ισπανικού τύπου, με καμάρες γύρω-γύρω και μπροστά στην καθεδράλη. Η οποία ήταν κλεισμένη από την Επανάσταση. Ήταν κλεισμένες οι πόρτες, δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ στο μεταξύ είχα γνωριστεί πολύ με τον δήμαρχο της Αβάνας, ο οποίος ήταν, ας πούμε, και ο διευθυντής της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Πήγαινα μαζί αυτά, κάπως έτσι. Ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση των μνημείων κλπ. Είχαμε γίνει φίλοι με αυτό, και καθώς κάναμε πρόβα εκείνη την ημέρα μπροστά στην εκκλησία, του λέω: θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Λέω: θέλω να ανοίξεις την πόρτα, γιατί ήταν μια πόρτα έτσι. Λέω: άνοιξε τη, και άνοιξε και τη πολυέλαιος, ώστε να εμφάνει ένα ντεκόρο. Γιατί φορματικά δίφθηνα και φαίνονταν μέσα το τεράστια πόρτα, μεγάλη, τεράστια καθολική εκκλησία, ξέρεις τώρα. Ναι, απικιακού τύπου κλπ. Απικιακού τύπου κλπ. Λέει, μα θα με βάλουν φυλακή, λέει, γιατί αυτό δεν έχει κλείσει καθόλου. Λέω, θα σε καλύψω, λέω εγώ, αλλά μην πεις σε κανένα τίποτα, θα το κάνουμε έκπληξη. Είδε λοιπόν τη σχέση μου με τον Κάστρο και μου λέει, θα το κάνω. Λέω και κάτι άλλο, λέω. Όταν λέω τελειώνει αυτό και σηκώ στα χέρια μου μπροστά, όταν δεις ότι κάνω γροθιές στα χέρια μου, να χτυπήσουν οι καμπάνες. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω, μου λέει, γιατί θα φανεί ότι θα με σφάξουν. Είναι αντεπανάσταση. Θα το κάνετε αυτό. Θα το κάνεις και αυτό, λέω. Θα παίρνω πάνω μου. Και πράγματι, όταν τελείωσε, καταρχήν με το πρώτο κομμάτι ανοίγει η πόρτα. Κάνε, κάτω. Μετά ρίγουν οι πολυέλεοι. Κάνε, κάτω. Εγώ γύριζα έτσι να δω τι γίνεται. Τον Κάστρο, ησυχία. Αλλά όταν στο τέλος λοιπόν, στο Ρέστα Τιέρα, τελευταία ακόρντα, αρχίζουν να χτυπάνε καμπάνες επάνω, σηκώθηκε πάνω ο Κάστρο. Σηκώθηκαν όλοι επάνω. Έχω τη στιγμή που σπέβδω και τον βλέπω και τον αγκαλιάζω και τον φυλάκω, του λέω ησυχία, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα, εγώ το κάνω.
Ο κόσμος ενθουσιάστηκε, υποθέτω. Εγώ να σου πω κάτι, μάλλον φοβήθηκαν. Δεν σου λέει τι είναι αυτές οι καμπάνες κλπ. Δεν κατάλαβα. Ο κόσμος χειροκροτούσε στο τέλος, δεν ξέρω αν το έκανε για το τραγούδι, για τις καμπάνες, για τον κάστρο, ήταν όλα μαζί εκεί. Ήταν γιορτή, κάτι... Και πήγαμε σε ένα σπίτι εκεί που έγινε μια δεξίωση στα όρθια, προκειμένου μετά να φύγουμε και να πάμε στο σπίτι μου. Εκεί θυμάμαι ότι άρχισε να κάνει έτσι, να γελάει ο Κάστρος και να λέει τι μου κάνατε και αυτό και πάλι καλά. Μπορεί λέει να πιστεύουν λέγει ορισμένα στρατεύματα εδώ δικά μου ότι έγινε αντεπανάσταση και πως θα γίνει καμία σύγκρουση. Εκείνη τη στιγμή ήρθε η Τερτινιά, τον σύστησα και του λέω Φιντέλ, λέω θέλει να φιλμάρει, είναι δυνατόν να έρθει κλπ. Ήτανε πολύ μεγάλη διαδικασία να φιλμάρει τον Κάστρο. Τα μέτρα ασφαλείας. Λέει ναι, αυτός εντάξει. Και χάρηκε λοιπόν και αυτή και μετά μπήκε μπροστά ο Κάστρο και από πίσω ακολουθάγαμε εμείς. Θυμάμαι συγκεκριμένα όταν βγαίναμε από την Αβάνα και περνάγαμε κάτω από μια διάβαση, που γίνεται, πλησίασε πολύ το αυτοκίνητό μας. Και ξαφνικά από τον Κάστρο βγαίνανε αυτά τα σήματα, τα κόκκινα δεξιά και αριστερά, και κάνανε έτσι. Αμέσως φέρανε ο φρούρας. Ο οδηγός. Ο οδηγός. Λέω, γιατί φρούρα, λέει, θα μας πυροβολήσουν, λέει. Εάν λέει πλησιάσει περισσότερο από αυτά τα μέτρα, δεν υπάρχει τίποτα. Λέει, θα σε πει ο οποίος και να είσαι μέσα. Τίποτα, λέει, αφού ξέρουν ότι είμαι πιο πίσω. Θα σε πει. Και... Πήγαμε πιο αργά. Έφτασε πρώτος ο Κάστρος στο σπίτι. Βέβαια, έτσι. Και, ναι, και έφτασε και εγώ. Μετά δικό του σπίτι ήταν φυσικά. Και μετά ήρθαν όλοι, ήρθε και αυτός ο τύπος. Μου λέει, λέει αυτός ο τύπος, λέει μου κολλάει. Διότι βλέπεις, λέει, είναι πολύ άταχτος για τον δήμαρχο. Δήμαρχο, ναι. Τώρα μου ζεις, λέει, την τρίτη του γυναίκα. Και ξέρεις, εγώ δίνω, λέει, την άδεια για να παντρευτεί ή όχι, λέει κλπ. Σοβαρά. Μου γυρεύει, λέει, τρίτη φορά, λέει. Τι του βρίσκουν, λέει, γυναίκες σε κάτι. Είναι γυναικάς ο Κάστρο. Βέβαια, πολύ γυναικάς. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση. Συνέχεια ντυμένος στρατιωτικά και συνέχεια περιστοιχισμένος με αυτός που θα σου πω. Δηλαδή ήταν ο γιατρός του, πάντα σε 10 μέτρα με το βαλιτσάκι. Όπου πηγαίνει ήταν 10 μέτρα αυτός. Ο φρουρός του, ένας ψηλός νέγρος, ο οποίος δεν άφηνε να τον πλησιάσετε τον. Γιατί εμείς είμαστε και διαχειτικοί. Μου πιάνει τον νόμο, πιάνει το χέρι και μου το βγάλει πέρα αυτό. Ο φρουρός. Δεν τον άφηνε πίσω του συνέχεια. Υπήρχε ένας ο οποίος κατέγραφε συνέχεια σε κασέτες ό,τι έλεγε ο Κάστρο και έμαθα ότι είναι διαταγή, απόφαση μάλλον, και δικής επιτροπής ό,τι πει ο Κάστρο να έλεγε μένα στην ιστορία και έγραφε αμέτρητες κασέτες κάθε μέρα και ένας φωτογράφος ο οποίος έπαιρνε κάθε 5 λεπτά. Και υπήρχε επίσης και ένας άλλος ο οποίος είχε το βαλιτσάκι με το κόκκινο τηλέφωνο. Δηλαδή με το πιο μάσκα. Σημαντικό, διότι περίμενε από στιγμή στη στιγμή πάντοτε κάποια απόβαση. Ναι. Αυτή ήταν το επιτελείο του. Και φεύγαν όλοι μαζί. Πηγαίνουν όλοι μαζί, μπαίνουν όλοι μαζί. Λέω, πού να χωρέσει η γυναίκα τώρα αυτό. Ήταν πάντα όλοι. Και κάνει φοβερή ζωή στην τροπική. Και αυτό να φοράει μπότες και αυτά όλα. Συνέχεια έτσι. Και όρθιος να μιλάει συνέχεια. Sangre y extrajo lágrimas del suelo.
vamos a caballo, crucificados en la iglesia. Θυμάμαι δει και μια άλλη σκηνή που κάτι έλεγε ο Κάστρο και άρχισε να κορυδεύει τις γυναίκες, έτσι ειρωνικά μιλούσε, γιατί όλοι ξέρεις και οι Ισπανοί έχουν λίγο κοκοράκι όπως και οι Έλληνες. Λοιπόν, την ώρα που κάνανε πλάκα οι άντρες και ήταν και μια κοπέλα μπροστά, θύμωσε αυτή και πετάγεται και του λέει και στον Κάστρο, δεν επιτρέπεται μπροστά μου να ακούω τέτοια πράγματα για γυναίκες. Ποια είσαι εσύ, δηλαδή. Ποια είσαι εσύ. Εγώ είμαι η ταμεία του θεάτρου, λέει εκεί. Ταμεία του θεάτρου. Ρωτάτε, λέει, εμένα, λέει, εγώ, λέει, που έχω ένα παιδί μόνη μου, δεν έχω άντρα και πώς θα βγάζω να ζω. Και για να αγοράσω ένα ζευγάρι παπούτσια, λέει, είναι ακριβώς ο μισθός μηνός. Με ρωτάς, λέει, εσύ, λέει, εγώ πώς ζω. Λέει, μα εγώ ξέρω, λέει, ότι τα παπούτσια, λέει, κάνουν τόσο. Ο αυτά είναι χάρτινα, λέει, του λέει. Σε κορυδεύουν, αυτά είναι χάρτινα. Τα καλά παπούτσια, λέει, κάνουν τόσο. Εγώ λέει, ο Κάστρο. Με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν ήθελα να σε θίξω κλπ. Όχι, λέει, δεν επιτρέπεται εσύ να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο για τις γυναίκες. Δεν ξέρεις κλπ. Την πήρε λοιπόν την καζέ και πήγε να σε εξηγήσει. Και λέει, συγγνώμη, ξέρετε, δεν ήθελα να προσβάλλω τις γυναίκες κλπ. Πάλι μια φορά το πρωί στις 6, χτύπησε το τηλέφωνο και τρέχω και το είδε στο Κάστρο. Μου λέει, έρχομαι στο σπίτι. 6 ώρα. Λέω να φωνάξω, λέω τον Διερμηνέα. Είσαι από να έρθει ο Διερμηνέας, έχετε αυτό εκεί. Σε μισή ώρα ήταν σπίτι. Εγώ σηκώθηκα επάνω, βγήκαμε έξω, μου λέει λαβάκα. Και μου λέει λοιπόν ότι τη βάκα, λέω, και μου λέει διάφορα πράγματα. Εγώ τώρα άκουγα έτσι, δεν καταλάβαινα. Φτάνει λοιπόν ο Διερμηνέας, λέω τι λέει. Λέει ότι ονειρεύτηκε την αγελάδα του. Ονειρεύτηκε ότι η αγελάδα του έφυγε και πάει στον ουρανό ψηλά και έσκασε. Και είχε, λέει, μεγάλη αγωνία. Λέω, ποια είναι αυτή η βάκα. Η βάκα, λέει, μου λέει ο Κάστρο, είναι, λέει, όλη μας η ελπίδα, λέει, για την αναπαραγωγή. Αυτή η βάκα, δε, την έχουν κάνει ημοποιοποίηση. Δεν βλέπεις εφημερίδα, λέει, κάθε μέρα που είχε τη βάκα, τη φωτογραφία της βάκας και έλεγε πόσο έκανε κάθε μέρα. Ναι, ρωτάμε τη βάκα. Όταν πέθανε η βάκα, σου λέω, τη βάλανε, την κάνανε, την αρχεύσανε. Είναι σε μουσείο μέσα η βάκα του Κάστρο. Ναι. Το ίδιο βράδυ που είμαστε στο Μπαγκαλόου, πήγαμε για να εγκαιριάσουμε ένα εργοστάσιο και το βράδυ φάγαμε μαζί. Και μου λέει: έχουμε μια χελώνα. Εγώ δεν ξέρω πώς λέει χελώνα, ήταν μια τεράστια χελώνα θαλασσινή την οποία θα τρώγαμε. Ήταν απέσιο το φαγητό της. Καθώς καλόταν έτσι, μου έδωσε την εικόνα του Άρη του Βελουχιώτη. Και του είπα όλη την ιστορία του ελληνικού κινήματος. Και τότε μου λέει: εσύ, λέει, είπες ότι με είπες μονάρχη, είμαι μονάρχης. Λέω: τι άλλο είσαι, λέω. Εγώ δεν βλέπω, λέω, κανένα άλλο να αποφασίζει εδώ πέρα. Εσύ αποφασίζει. Αλλά σου κάνω μια εξαίρεση, λέω, γιατί εσύ είσαι πραγματικός επαναστάτης, βλέπω ότι είσαι και δημοκράτης, συζητάς έτσι πραγματικά εκεί και είσαι ένας χαρισματικός άνθρωπος. Και ας πούμε ότι εσύ είσαι μια εξαίρεση. Αν εσύ φύγεις από τη μέση, τι θα γίνει, λέω. Ο επόμενος που θα έρθει ένας γραφειοκράτης, για ποιο λόγο να είναι αυτός μόνος. Γιατί είσαι μόνος. Εγώ δεν αποφασίζω μόνος, μου λέει. Ποιος αποφασίζει, φίλε, λέω. Εσύ αποφασίζει. Ίσα-ίσα, λέω, όταν έγινε ένα συνέδριο κάτι, εγώ πήγα και ήμουν εναντίον του και κάτι αυτά, λέω. Αυτά μου φαίνεται όλα, λέω. Γραφικά. Μα εγώ αν ήμουν, λέει, έτσι μονάρχης, είδες πουθενά δικό μου άγαλμα, η φωτογραφία πουθενά, έχω απαγορεύσει να υπάρχουν φωτογραφίες μου. Υπάρχει μόνο μια φωτογραφία, λέει, που είμαι με τον Μπρέζνιεφ και αυτό το έκανα διότι είμαι ηγέτης κιόλας εδώ πέρα και τον περιμένουμε να έρθει στο αεροδρόμιο. Έχεις δει πουθενά άλλο, μόνο του Τσέι είχαν πάνω φωτογραφίες. Ναι. Πουθενά του Φεντέλη δεν έχουν εκεί. Τέλος πάντων, αυτά τα συζητάγα μαζί και. Τα δεχόταν να τα ακούσει αυτό το πράγμα, αυτή την κριτική τη δεχόταν. Πώς, θυμηθήκαμε τα παλιά μας. Και ήρθαμε λίγο να κάνω μια κριτική στη Σοβιετική Ένωση κλπ. Και κάτι μου είπε για τους Σοβιετικούς και του λέω, του δείχνω να πάρω, λέω, τα μικρόφωνα. Λέει, ποια μικρόφωνα, λέει, άμα υπάρχουν μικρόφωνα θα τα παρακολουθώ, λέω εγώ.
Αμέσως μετά την Κούβα πήγαμε στην Νικαράγουα, στην οποία φυσικά τότε δέσποζαν οι Σανδινίστες. Ο Κάστρο μας έδωσε ένα αεροπλάνο, ρώσικο ήταν φυσικά αυτό το αεροπλάνο, και κάναμε μία συναυλία στην πρωτεύουσα της Νικαράγουα. Βέβαια εκεί έγινε η πρώτη συνάντηση με τους Σανδινίστες. Τον Ορτέγκα, τον αδερφό, τον ήξερα. Μετά γνώρισα και τον άλλον, τον αδερφό του, ο οποίος ήταν και ο Ντάνιελ, ο οποίος ήταν και ο... ο ηγέτης της Επανάστασης. Θυμάμαι ένα βράδυ που πήγαμε σε ένα σπίτι εξοχικό ενός από τους ηγέτες και στο τραπέζι μου έκανε εντύπωση ότι ανταλλάσσαν τα βιβλία τους. Ήταν όλοι συγγραφείς και ποιητές. Όλοι. Μου έκανε εντύπωση. Ήταν διανοούμενοι πολλοί αυτοί. Και γι' αυτό δεν κράτησε και πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ήταν ένα μεγάλο πείραμα το οποίο έκαναν. Και επέμεναν να κάνουν και εκλογές. Και με εκλογές έχασαν. Αλλά βέβαια εγώ συνδέθηκα πολύ με αυτούς. Πήγα μετά πάλι. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό που δεν έκανε ο Καραμαλής εδώ, το κάνανε και ήμουν επισήμως άτυπος πρεσβευτής της Νικαράγουας. Ναι. Και με κύριο μέλημα την προμήθεια μεγάλων πλοίων. Δεν είχαν πλοία αυτοί καθόλου, ούτε ένα δεν είχαν. Αλλά και για πολλά άλλα πράγματα μου ανέθεταν αποστολές. Ήμουν πολύ δεμένος με, γιατί ήταν ένα κίνημα το δημοκρατικού σοσιαλισμού. Το έλειπε αυτό. Δηλαδή την εποχή που ήσαν αυτοί εκεί πανίσχυροι, την εξουσία την ουσιαστική την είχε μια εφημερίδα η οποία... άσχετη με τη γραμμή των κυβερνώντων. Αντίθετη. Και έβγαινε. Πώς να μην το εκτιμήσω αυτό. Είχε ελευθερία γνώμης δηλαδή. Είχε αντίθετη γνώμη και συσπήρωνε κόσμο. Συσπήρωνε κόσμο, ναι. Και το κλείνανε. Το κλείνανε, όχι. Εκεί θυμάμαι στη συναυλία την οποία κάναμε όταν λέγαμε το τραγούδι του Σαντίνο, άρχισαν να χτυπάνε με τα πολυβόλα επάνω στον αέρα, ήταν ένοπλοι όλοι αυτοί. Είχαν έρθει όλοι. Το θυμάμαι στα παρασκήνια να έρχονται και να μας το διάλειμμα μας αγκαλιάζουν κλπ. Όλοι μαζί. Ήταν σαν παιδιά όλοι αυτοί. Αλλά οι χοροδίες φυσικά ήταν κουβανέζικες. Ήταν τρεις-τέσσερις κουβανέζικες χοροδίες και ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω στην Κούβα. Και έτσι έγινε στην Νικαράγουα αυτή η συναυλία που ήταν μοναδική. 20 χρόνια μετά την πτώση του σοσιαλισμού και τη δολοφονία του Αλιέντε, με καλούν να πάω στην. Να κάνω συναυλία στην Χιλή. Στο αεροδρόμιο ήταν εκατοντάδες έτσι. Ξέρανε τα παιδιά όλα αυτά, γιατί πρέπει να ξέρεις, το Κάντος Νεράλι ήταν το. Το βασικό τη Αζιακού Στέλνου. Εναντίον της δικτατορίας. Και εκεί ήταν η χοροδία του Πανεπιστημίου και άλλες χοροδίες από άλλες πόλεις. Και εκεί στο αεροδρόμιο είπα πάλι το στίχο του Ελίτη ότι ήρθε καιρός να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση. Άργησα 20 χρόνια, αλλά ήρθα. Βέβαια έγινε δεχτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έγινε δεχτός από τον πρωθυπουργό, ήταν τώρα διαφορετικά τα πράγματα. Είχε πέσει ο Πινοσέτ. Ναι, είχε πέσει ο Πινοσέτ. Αλλά το περίεργο ήταν το εξής, ότι μία μέρα, καθώς είχα ένα αυτοκίνητο με ένα σοφέρ και λοιπά, ένα μεγάλο αυτοκίνητο, μου λέει ο σοφέρ είναι το αυτοκίνητο του Πινοσέτ, λέει αυτό. Είναι ο σοφέρ του Πινοσέτ. Αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, και μου είπαν να έρθω σε εσάς. Πώς έτσι. Λέει είναι τώρα, λέει, στην Κίνα, κάνει επίσημη επίσκεψη και πρόκειται οι Κινέζοι να δώσουν τον ανώτατο παράσημο της Κίνας. Του Πινοσέτ. Ναι. Ήμουν με το σοφέρ του Πινοσέτ όλο αυτό το διάστημα που ήμουν εκεί. Το αυτοκίνητό του. Και είδα ότι ο Πινοσέτ είχε κάτι 50%-60% στις προτιμήσεις των Χιλιανών. Δηλαδή η ζημιά που πάθανε οι Χιλιανοί που κάθονται 17 χρόνια και εμείς 7 χρόνια είναι ότι μετά 17 χρόνια θα έπαιρνε ο Παπαδόπουλος, θα ήταν σε 70%. Πώς το εξηγείτε αυτό εσείς που ξέρετε στο λαό? Γιατί αλλάζει ο λαός. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες τα νέα παιδιά ακούνε μόνο το πρόσωπό του. Γι' αυτό εγώ φοβόμουν. Από την πρώτη στιγμή έλεγα πρέπει να πέσει αμέσως η δικτατορία. Διότι μετά από 10-20 χρόνια, εγώ λέω ότι ήμουν παιδί, ας πούμε, ξέρω, πήγαινα στην πρώτη Δευτέρα του γυμνασίου και μέσα μας ο Μεταξάς λειτουργούσε κατά σαν ένας εθνικός ήρωας. Γιατί αυτά μας λέγαμε από το βράδυ. Ακούγαμε αυτές τις διαβάζαμε εφημερίδες, φωτογραφία του παντού. Ούτε ήξερα. Μάλιστα, θυμάμαι ότι όταν ήρθε ο Μεταξάς να εγκαινιάσει κάποιο έργο στο Αίγιο και πήγαν τα σχολεία, εγώ βρέθηκα σε 500 μέτρα μακριά και ήταν μια κοιλίδα πέρα μακριά. Και λέγα για το Μεταξά. Όλα τα παιδιά τρελαίνουν το Μεταξά. Ξέραμε τίποτα. Στο τσακ δηλαδή έφυγε η δικτατορία. Και γι' αυτό είμαστε τυχεροί γι' αυτό. Εκεί όμως βλέπεις ότι ο Πινοσέτ είχε αυτή την πολύ μεγάλη δημοφιλία. Η μία τρίτη χώρα που θα πω τώρα είναι η Κολομβία. Και θυμάμαι ότι την ημέρα που έγινε η συναυλία, πρέπει να πω ότι το είχαν μάθει δεν ξέρω πόσες χοροδίες εκεί. Διότι η Κολομβία είναι μία χώρα που έχει πάρα πολλές μεγάλες πόλεις, ναι.
και σε κάθε πόλη δεν ξέρω πόσα οδεία υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες χοροδοί. Ήρθαν 4-5 χοροδίες από τις πόλεις γύρω-γύρω και από την Μποκοτά στην Όπερα για να κάνουν την πρόβα. Το ξέραν όλοι φυσικά απ' έξω το έργο. Η δυσκολία μου ήταν με τους μουσικούς. Όργανα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έπρεπε να κάνω πολλές πρόβες. Εγώ στο μεταξύ είχα αρρωστήσει, είχα μια ίωση. Και εκεί, όταν πας στην Μποκοτά, πρέπει να μείνεις 3-4 μέρες, χωρίς να κάνεις τίποτα, ξαπλωμένος, για να συνέλθεις από το ύψος. Δεν έχει οξυγόνο πολύ. Αλλά εγώ έπρεπε να πάω αμέσως στην πρόβα. Και κάνω πρόβα χωρίς οξυγόνο και με ίωση. Αλλά ήταν στην Οπερά μέσα η πρώτη. Είχα μεγάλη ευθύνη. Ήταν φυσικά η αριστοκρατία της Μποκοτά στην Όπερα. Είχαμε θριαμβευτική επιτυχία. Κάναμε εκεί μερικές συναυλίες και μετά πηγαίναμε σε μια αίθουσα που θα μπήκε και ο λαός μέσα. Δηλαδή κάναμε σε δύο αίθουσες στην Μποκοτά. Αλλά πολλές συναυλίες, μια εβδομάδα συναυλίες και παραπάνω. Μετά λοιπόν την πρώτη, την πρεμιέρα, ήταν δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Τα Προεδρικά Μέγαρα εκεί είναι όπως στο Παρίσι και στη Μαδρίτη κλπ. Τα κάνανε ήδη οι Ισπανοί. Ναι. Κατάλαβες, και ήταν μεγάλη αρχιτεκτονική κλπ. Πολύ λούσο, πολύ πλούτος. Και έγινε πολύ επίσημη. Η οποία μπήκα μέσα σε μια. Πρώτη φορά είχα μπει σε παλάτι μέσα, παλάτι πραγματικό. Και εκεί με παρακάλεσαν να προχωρήσω στο μέσο ενός ημικύκλου, όπου ήταν μπροστά ο Μπετανκούρ και έβγαλε μια ομιλία για μένα. Την οποία την έχω καταθέσει στο Μέγαρο, γιατί είναι πραγματικά ιστορική. Με πολύ χιούμορο λοιπόν. Τι λέει αυτός εκείνη την ημέρα. Εκτός τώρα από άλλα πράγματα προσωπικά για μένα, για το έργο μου κλπ. Λέει ότι εγώ βρέθηκα σε αυτή την μνημειώδη συναυλία στο Καραϊσκάκι. Καθόμουν, λέει, οι κερκίδες μου έκανε κατάπληξη, λέει, που ήταν μέσα χιλιάδες κόσμος, ας πούμε, οι οποίοι δεν ξέρουν και τα ισπανικά. Το τι θα καταλάβουν αυτοί από το κάντο γενεράλ. Άρχισε η μουσική και άρχισα να βλέπω, λέει, τον ημιτό απέναντι, το βουνό που είναι απέναντι από το Καραϊσκάκι, και άρχισα να σκέφτομαι. Και λέω, μα αυτό το έργο, λέω, πρέπει να έρθει οπωσδήποτε στην Κολομβία. Πρέπει να το φέρω εγώ στην Κολομβία. Τα λέει αυτό τώρα. Εκεί επισήμως κλπ. Αλλά πώς θα μπορέσω να φέρω το Θεοδωράκη στην Κολομβία? Ένας τρόπος υπήρχε. Να γίνω πρόεδρος της Κολομβίας. Και έγινα πρόεδρος της Κολομβίας και να σας φέρω κύριε Θεοδωράκη εδώ αυτή τη σημερινή ημέρα κλπ. Γέλαγε ο κόσμος, γέλασε και εγώ, λέω κοίταξε και. Μαθαίνω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος από τότε που είδε το κάτω, να άκουσε το κάτω γενεράλ, έπαθε πλάκα με το κάτω γενεράλ. Και άρχισε να μαζεύει όλα τα κάτω γενεράλ που υπήρχαν σε όλο τον κόσμο. Βίντεο. Όταν έγινε λοιπόν πρόεδρος, ο σταθμός του μπορούσε να ονομαστεί κάτω γενεράλ. Διότι από το πρωί το βράδυ έπαιζε κάτω γενεράλ. Και οι άνθρωποι άρχισαν να έχουν μια αλωτρίωση. Ξέρεις, θα πει να ξυπνάς το πρωί και να ακούς κάτω γενεράλ με ισπανική χοροδία, το μεσημέρι με γερμανική χοροδία, το βράδυ με κουβανέζικη χοροδία, είχε πει ότι ο κόσμος είχε πάει τελείως. Ναι. Δηλαδή εγώ μου έκανε εντύπωση η ανταπόκριση του κάτω γενεράλ. Κάθε φράση χειροκροτάγανε, το ξέρανε απ' έξω οι άνθρωποι. Τι θα πει, ας πούμε, η εξουσία. Ναι, ναι. Σου είχε ζαλίσει το κεφάλι. Αφού όταν αργότερα μου έδωσε το προσωπικό του αεροπλάνο και πήγαμε στον Αμαζόνιο, στο άκρο της Κολομβίας, σε μια πόλη, ήταν τα σύνορα Βραζιλία, Περού και Κολομβία, στο αεροδρόμιο υποδέχτηκαν νέγροι κλπ. Εκεί, οι οποίοι τραγουδάγανε το κάτω γενεράλ. Σε αυτό το βεβαιό. Ναι, δεν καμία φωνή. Ναι, ναι, έπαθα μεγάλη πλάκα. Μία άλλη πολύ ιστορική ήταν αυτή που έγινε από τους Σουηδούς. Κλείστηκε λοιπόν μία φοβερή περιοδία με το κάντο γενεράλ, με Σουηδούς, μόνο Σουηδούς, και μαέστρους τον Αλέξανδρο Μιράτ, εμένα και τον Στέφαν Σέλντ. Περάσαμε στην Κοπεχάγη και από εκεί πήραμε πλοίο
και πήγαμε στη Βρέμη. Τον επόμενο χρόνο πήγαμε πάλι στην Ισπανία. Όπου εκεί οι συναυλίες πάλι με το ίδιο τα δύο πούλμαν έγινε μέσα στις αρένες, εκεί που γίνονται οι ταυρομαχίες. Πήγα σε όλες τις αρένες της Ισπανίας ο Σταύρος με το κάτω γενεράλ. Και εκεί λοιπόν στην πρεμιέρα με καλεί ο διευθυντής και μου λέει ένα μυστικό. Η μεγαλειοτάτη Βασίλισσα Σοφία θέλει να έρθει εδώ. Είναι η πρώτη επίσκεψη βασιλικού ζεύγους στη χώρα των Μάσκων. Έχει τεράστια πολιτική σημασία. Αλλά φυσικά καταλαβαίνετε ότι θα πάρουμε και πολύ μεγάλα μέτρα. Δεν πάμε σε κανένα τίποτα. Διότι θα έρθει με την αδελφή της την Ειρήνη. Και αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν πρέπει να το μάθει κανένας. Στο μεταξύ πήγα στο ξενοδοχείο, ήρθε η Μυρτό, μου λέει: ξέρει, θα έρθει η Σοφία. Πού το έμαθες, λέει: στα μπουτίκ. Που πήγαμε όλο το Μπιλμπάο, ξέρει πώς θα έρθει η Σοφία. Εν πάση περιπτώσει, το βράδυ είχαν τεράστια μέτρα. Δύσκολο να περάσεις οι ζώνες, αυτό κλπ. Λέω: τι γίνεται μέσα στην αίθουσα. Έχουν πει, λέει, πολλοί αυτονομιστές Βάσκοι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν, λέει, επεισόδια μέσα εδώ. Η Σοφία από εξυπνάδα είπε να μην παιχτεί ο ύμνος στην Ισπανία, να παιχτεί ο ύμνος των Βάσκων. Ακούμε λοιπόν τον ήχο των Βάσκων και λέμε θα ησυχάσουν. Αυτή λοιπόν, σου λέει αυτή, το έκανε για κόλπο για να με ξεγελάσει και άρχισαν να την αποδοκιμάζουν. Εμείς μες στα παρασκήνια με τον Πέτρο και με τον Καρτινό ακούγαμε όλη αυτή τη φασαρία μέσα, λέω θα πέσει ξύλο εδώ. Έρχεται ο διευθυντής έντρομος, λέει βγείτε κύριε Θεοδωράκη, αρχίστε γιατί μέσα γίνεται πανδημόνιο. Βγαίνω λοιπόν στη σκηνή, ήταν το πρώτο κομμάτι το διεύθυνα εγώ μαζί με τη Μαρία. Και του είδα λοιπόν να είναι όρθιοι και να είναι στραμμένοι προς την θεωρία που ήταν η Σοφία και να την βρίζουν. Οπότε ανεβαίνω επάνω εγώ, αυτοί ήταν ακόμα όρθιοι, μπόλεσαν το πρώτο ακόρντο και μάλιστα να κάθονται. Και σιγά σιγά ηρέμησαν με το πρώτο κλπ. Μετά βγήκε ο Καρτινός, αλλά με το Λιμπερταντόρες σηκώθηκα πάνω να φωνάζουν και να βρίζουν. Εν πάση περιπτώσει. Έγινε μια συναυλία, όλα, τα κάναμε όλα, όπου άλλο να χειροκροτούν, άλλο να βρίζουν. Ήταν δηλαδή καμιά διακοσαριά αυτή, η οποία ήταν, η αίθουσα κρατούσε 1800. Ναι. Αλλά αυτή η 200 ήταν φανατική και δίναν τον τόνο. Όταν λοιπόν τελείωσε όλο αυτό, έρχεται ο διευθυντής και μου λέει, θέλει λέει η Βασίλισσα να έρθει να σας δει, να τη δεχτείτε, βεβαίως, λέω, δεχτώ. Και ήσαν πρώτα το πει, αυτά πλάι με τον Πέτρο και μιλούσε και μετά μπαίνει μέσα στην αίθουσα μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Βάσκο και την Ειρήνη. Πήγα στο καμαρίνι μέσα, ήταν και η Μυρτό. Το πρώτο πράγμα που λέει, μα τους είδατε, λέει, τι γίνεται μέσα και είπα, δημοκρατία, δημοκρατία. Λέω, μα ξέρω και εγώ, ούτε τον ύμνο τους δεν έκανε. Λέει, είπαν, λέει, ότι το έκανε επίτηδες, το πήραν ανάποδα, εγώ το είπα έτσι. Αλλά αυτά είναι, λέει, μ' άρεσε όλο αυτό που έγινε. Το έργο σας αυτό και άρχισε να λέει για το έργο, το ένα τ' άλλο. Μου έκανε εντύπωση. Ο αέρας που είχε και που πραγματικά είχε αυτό το. Γιατί πραγματικά εκεί την αγαπούν πάρα πολύ, διότι ναι, βέβαια, έπαιξε πολύ ρόλο και στις συμφιλίωσεις και του Χουάν Κάρολος, τον οποίο είχε επιβάλει κατά κάποιο τρόπο ο Φράγκο, στο να υποβληθεί έτσι και να γίνει πραγματικά μια. Ναι, είναι μητέρα της χώρας. Ναι, την αγαπούν όλοι οι Ισπανοί πάρα πολύ και οι Βάσκοι εκεί την αγαπούσαν. Λέει Μυρτό, μα μιλάτε λέει πάρα πολύ καλά λέει, τα ελληνικά. Αυτές θίγησαν και οι δύο και λένε, μα είμαστε Ελληνίδες! Είμαστε Ελληνίδες! Εθίγησαν που είπαν ότι μιλάει καλά τα ελληνικά. Έπειτα μου λέει: είστε λέει, πολύ ψηλό, λέει. Είσαι σαν το γιο μου, λέει. Γιατί ο γιος έχει πιο ψηλός από μένα τώρα. Λέω: πόσο χρόνο είναι τόσο, μου λέει: πόσο είναι τόσο, λέω: με περνάει. Λέει: μα γιατί είστε έτσι ψηλό, λέει, από πού είστε, λέω: από την Κρήτη. Τα άλλα συνήθως λέει: οι κριτικοί έχουν μουστάκι. Λέω: μα κι εγώ είχα μουστάκι, λέω. Αλλά όταν η μαμά σας, λέω, και η μαμά σας έκανε, λέω, τον έλεγχο για τα μάλινα, ήμουν στρατιώτης και αποφασίσαμε όλοι οι στρατιώτες. Να κόψουμε τα μουστάκια να τα δώσουμε στον νερό τη μαμά σα. Ω, λέει, τι νόστιμο, τι ωραίο. Το μετέφρασε στον. Αυτό γελούσε και αυτό κλπ. Αυτά γίνονται στο 80. Ναι. Σου λέω τώρα όλες αυτές οι συναυλίες περιόδιες. Πότε να πούμε γίνεται η πολιτική εδώ, είμαι γιατί αυτή του κουκουέ εδώ πέρα. Παρετούμε το 1986. Αλλά εγώ είμαι και σε αυτές τις χώρες και κάνω το κάτω γενεράλ. Βλέπεις ότι εγώ. Λόγω του κάτω γενεράλ και λόγω των συναυλιών μου, δεν είχα πρόβλημα, ας πούμε, συναισθηματικό ή προσωπικό ή βιολογικό. Ήμουν μια χαρά. Έφευγα από αυτά πιο πούνε. Μετά ερχόμουν εδώ και έμενα στη γκρίνια της Ελλάδας. Πώς είναι το αίσθημα να είναι ένα παγκόσμιο χωριό στα πόδια ενός ανθρώπου, Ήγη? Γιατί για εσάς ήταν ένα χωριό, Ήγη τελικά. Τη γυρίσατε όλοι καμιά 15 φορές. Πώς είναι αυτό το πράγμα? Ελευθερία. Είμαι ελεύθερος. Ελευθερία. Δηλαδή συνεχώς είχα αυτά τα φτερά μου τα οποία. Μπορούσα να είμαι πιο πάνω και να τα βλέπω από κάτω και να έχω και πολύ οξυγόνο. Και αυτό το πράγμα το ένιωθα πολλές φορές και αυτό με απελευθέρωσε. Αυτό με έκανε να είμαι αυτός που είμαι υγιής. Προσέφερα χαρά,
οι άνθρωποι που ερχόταν μετά να με δούνε ήταν όλοι ευτυχείς, είχαν όλη χαρά μέσα σε ευτυχία και ήξερα εγώ την έδινα με την ποιήση, με τη μουσική μου κλπ. Μαζί με τη Μαρία, τον Πέτρο, ξέρεις τι ωραία περνάγαμε. Μπορώ να φανταστώ. Ξέρεις τι ωραία περνάγαμε και αυτό ήταν συνέχεια. Και σε κάθε μέρος που πήγαινα τελικά είχα και τους φίλους μου. Την ίδια ας πούμε περίοδο η Άρια με κάλεσε να κάνουμε συναυλίες στις σκανδιναβικές χώρες. Είχαμε κάνει ένα ωραίο ρεπερτόριο, η Άρια τα τραγουδούσε σουηδικά, νορβηγικά. Με τα λόγια τα σουηδικά είχαν γίνει τραγούδια λαϊκά δικά τους, τα ξέρανε. Τα τραγουδούσαν δηλαδή αυτά. Κάναμε συναυλίες στην Νορβηγία και τραγουδούσε ο κόσμος από κάτω. Εμείς λέγαμε, τραγουδούσε αυτή και κοδίφανε και τραγουδούσε όλο ο κόσμος από κάτω. Τα ξέρανε τραγούδια αυτά. Μη σου πω το Περιγιάλι ήταν. Ο καημός, σου έχω πει ότι ήταν τραγούδι της ελευθερίας. Ο Πάλμε είπε ότι θέλω να τραγουδηθεί το τραγούδι αυτό στην κηδεία μου. Όσοι είδαν την κηδεία του Πάλμε θα είδαν εκεί την αίθουσα που ήταν όλοι οι αρχηγοί των κρατών και βγήκε μια άσπρη κοπέλα, τραγούδισε τον καημό στα σουηδικά και αυτή ήταν η Άρια Σαγιορμά. Τίποτε άλλο δεν ήταν. Αυτό ακούστηκε. Το καημό. Επιθυμία του ίδιου του Πάλμε. Yeah, oh, boy.
Την ίδια εποχή, η κατάσταση πολιορκίας, η οποία ήταν, τραγουδόταν όλα στα σουηδικά, η Άρια του είχε κάνει δίσκο, ο καρδινάλιος, του Λούντς, αποφάσισε να το κάνει λειτουργία. Επί δύο χρόνια, τις Κυριακές, η λειτουργία τους ήταν η κατάσταση πολιορκίας. Δεν είχε λειτουργία. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι γεμάτη η εκκλησία τις Κυριακές. Και πήγαμε και εμείς με μια τέτοια λειτουργία, τιμητικά πρόσωπα, κάναμε μια περιοδία τότε με λαϊκή ορχήστρα και πήγαμε και έχουμε φωτογραφίες που είμαστε μέσα στην λειτουργία αυτή και μάθαμε στον κόσμο μέσα το συντακτικό, αφού τελειώνει αυτό το πράγμα. Μπαίνει ο επίσκοπος, έρχονται όλοι οι παπάδες μαζί, τους καλούν τους πιστούς να πάνε κάτω στις κατακόμβες να μεταλάβουν, γιατί μεταλαβαίνουν στις κατακόμβες. Πριν πάει αυτό, πάει στο ιερό και γονατίζει και λέει την προσευχή ελληνικά, υπέρ δικαιοσύνης και ελευθερίας. Και μετά να γυρίζει με το δισκοπότηρο και να κάθονται στη σειρά όλοι μαζί και ξαφνικά να αρχίσουν να τραγουδούν τον καημό. Ο οποίος καημός, σαν, γιατί είπε υπέρ ελευθερίας, και εμένα τραγούδι της ελευθερίας, έμπαινε μπροστά αυτός, πίσω οι παπάδες και πίσω τα πλήθη τα οποία τραγουδάγανε μαζί και κατεβαίνανε στις κατακόμβες για να γίνει κοινωνία. Μίκης Θεοδωράκης, Άξιος Εστί. Ραδιοσκηνοθεσία Δημήτρης Ευαγγελινός. Μουσική επιμέλεια Κώστας Θωμαίδης. Τεχνική επιμέλεια Κώστας Σιδηρόπουλος. Μία παραγωγή του Sky 100,3.